Βρισκόμαστε σε αναβρασμό οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και οι μαθητές, γιατί η κυβέρνηση και οι Δήμοι δεν πήραν κανένα μέτρο προστασίας για την υγεία και την ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών μεσοσχολεία. Έχουμε κοινά αιτήματα με τους μαθητές, έχουμε βγάλει πολλές ανακοινώσεις και εμείς ως ΕΛΜΕ, έχουμε προγραμματίσει και πραγματοποιήσαμε κινητοποιήσεις μαζί με γονείς και μαθητές και σήμερα συμμετέχουμε και εμείς στη μαθητική πορεία που θα γίνει στις 10.30 του Άγαλμα Βενιζέλου με τα ίδια αιτήματα με τους μαθητές. Σε όλη τη Δυτική Θεσσαλονίκη τα αιτήματα είναι να μειωθεί ο ρυθμός των μαθητών, να έχουμε 15 μαθητές ανατάξει, να υπάρχει μέρημνα του κράτους για την περίθαλψη και την πρόληψη για τα κρούσματα και αντιμετώπιση από το κράτος, να αυξηθούν οι εκπαιδευτικοί, να προσληφθούν καθαρίστες περισσότερες, γιατί υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις, παρόλα όσα λέει η κυβέρνηση και οι Δήμοι. Έχουμε ελλείψεις σε καθαρίστριες, γιατί έχουν πάρει 9.500 για 13.000 σχολικές μονάδες. Από αυτές οι μισές είναι τρίωρες. Με αποτέλεσμα να μοιράζονται σε 2-3 σχολεία. Όλο το αφήγημα της κυβέρνησης για την ασφαλή λειτουργία έχει καταρρεύσει. Είμαστε ανάστατοι, πραγματικά κινδυνεύουμε καθημερινά. Σε 25 τμήματα, 27-28, αυτό το σχολείο είναι το μεγαλύτερο σχολείο των Βαλκανίων, βλέπετε. Και παρά τις υποσχέσεις, δεν πήραν κανένα μέτρο να μειωθούν τα τμήματα. Οι εκπαιδευτικοί αγωνίζονται γι' αυτό. Από την προηγούμενη χρονιά, πριν τελειώσει δηλαδή η προηγούμενη χρονιά, και παρά τις προειδοποιήσεις μας και τις υποδείξεις μας, δεν άνοιξαν κυριολεκτικά ούτε ένα παράθυρο. Κυριολεκτικά, κανένας δήμος. Υπάρχουν μαθητές που κάνουν μάθημα σε υπόγεια. Το διαβολισμικό γυμνάσιο, να σας πω για παράδειγμα, έχει 8 αίθουσες σε υπόγεια. Το τρίτο λύκειο Ευόσμου, 6 αίθουσες σε υπόγεια. Εδώ έχουν υπόγεια εργαστήρια. Πρέπει να γίνουν δηλαδή άμεσα, για να μην κινδυνεύει η ζωή μας, πρέπει να γίνουν πράγματα τα οποία μπορούσαν να τα κάνουν από πριν. Να βρουν ασφαλείς χώρους να μετακινηθούν οι μαθητές. Δεν μπορεί να συνεχιστεί δηλαδή αυτό το πράγμα. Με ευθύνη κρατική. Και φυσικά να δοθούν κονδύλια στις σχολικές επιτροπές και να αντιμετωπίσουν τα έξοδα. Δεν μπορεί αυτό να είναι πάλι στις πλάτες των γονιών, ούτε μάσκες δεν έχουν. Αλλά το ζήτημα δεν είναι η μάσκα. Το ζήτημα είναι οι αποστάσεις, η προσλήψη του ζωπικού, τα κτίρια, τα υγιή, καθαρά, εριζόμενα.